Πάμε λοιπόν να πούμε την καλημέρα μας από την Θεσσαλονίκη στις Βρυξέλλες, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, είναι ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ακούσατε φαντάζομαι το βίντεο που έπαιξε για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, είναι γενικότερα θέμα της Ευρώπης και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τα μέτρα της κυβέρνησης αρκούν τελικά. Καλή σας μέρα από το Στρασβούργο. Δυστυχώς ένα τεχνικό πρόβλημα περιορίσει τη σύνδεση μόνο τηλεφωνικά. Δεν μπορούμε να σας βλέπουμε, μπορούμε όμως να σας ακούμε. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Είμαι εδώ στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου από εδώ θα λέγαμε εκτοξεύονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι οποίες αλυσίδωτα εκτοξεύουν και τις τιμές. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο, δεν είναι οι ουρανοκατέβατες τιμές που λέει ο Πρωθυπουργός και τα ουρανοκατέβατα κέρδη καλύτερα των ομίλων, αλλά τα κέρδη των ομίλων δεν προκύπτουν ουρανοκατέβατα, είναι ουρανομίκη πραγματικά, αλλά έχουν συγκεκριμένες αιτίες που θα λέγαμε προωθούνται και οι όμιλοι κερδίζουν, γιατί έχουμε για παράδειγμα τους ενεργειακούς ομίλους να καταγράφουν στο πρώτο 7μηνο κιόλας 770 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, και για να κερδίσουν αυτοί κάποιος πρέπει να πληρώσει, και πληρώνει ο λαός, γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο της ενέργειας το οποίο ίδρυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τρέχει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το αναπτύσσει. Υπάρχει η απελευθέρωση της ενέργειας. Υπάρχει η επιχείρηση να τελειώσει ο λιγνίτης από τη χώρα μας, ενώ υπάρχουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να υπάρξει τέτοια μορφή ενέργειας που είναι αποδοτική στη χώρα μας. Όπως επίσης και οι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες επί της ουσίας ταΐζουν τους πράσινους ομίλους των ΑΠΕ, και την ίδια ώρα ο λαός μας είναι αυτός που πληρώνει με φόρους και πράσινα χαράτσια. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αυτή η πολιτική της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, και βλέπουμε να ταΐζονται οι όμιλοι ακριβώς και με το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει ήδη διανυθεί και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει μέχρι το 27, αλλά ιδιαίτερα και με τις νέες ανακοινώσεις για την έκθεση Draghi που θα ακούσατε, ότι περίπου 800 δισεκατομμύρια σχεδιάζονται για την επόμενη δεκαετία, που επί της ουσίας θα είναι πάλι χρήμα που θα ρεύσουν στους ομίλους, και λένε ότι κάποιος πρέπει να το πληρώσει και θα είναι ήδη... Κύριε Παπαδάκη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι, η ακρίβεια προφανώς είναι μια αλυσίδα πολλών παραγόντων, έως ότου να φτάσουν οι τιμές στο ράφι να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αναφερθήκατε και στην ενέργεια. Βέβαια, δεν μπορώ να μην δεν σας πάω στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κρατάει πάρα πολύ καιρό και βλέπουμε παράλληλα και αυτές τις τιμές στα ράφια. Είχαμε και δύο επιστολές του Πρωθυπουργού προς την Ευρώπη. Για ποιο λόγο προϊόντα ίδιας ετικέτας στην Ελλάδα πολλούνται ακριβότερα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου και το βιωτικό επίπεδο είναι καλύτερο από εκείνο των Ελλήνων? Ναι, κοιτάξτε, γιατί πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι ακριβώς και η κοινή αγροτική πολιτική που έβγαλε εκατομμύρια αγρότες στο δρόμο, ακριβώς γιατί έχει κατευθύνσεις οι οποίες πάλι εξυπηρετούν τους μεγάλους ομίλους που καθορίζουν τις τιμές, και οι αγρότες μας πουλάνε μπιρ παρά την παραγωγή τους και την βρίσκουν πανάκριβη πολλαπλάσια στο ράφι. Όπως επίσης και τα προϊόντα που λέτε ότι σε κάποιες χώρες είναι πιο φθηνά, είναι ακριβώς γιατί είναι μεγαλύτερες οι αγορές και οι όμιλοι εκεί έχουν περιθώριο, ακριβώς λόγω των μεγάλων αγορών, να μπορούν να ρίχνουν τις τιμές για να κερδίζουν αυτές τις αγορές, την ίδια ώρα που σε μικρότερες αγορές όπως η Ελλάδα δεν τους συμφέρει. Άρα μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στις πολυεθνικές έτσι ώστε να δούμε μείωση των τιμών στα ράφια, κύριε Παπαδάκη? Ναι, όλη αυτή η συζήτηση για τις επιστολές στη Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε και προηγούμενη επιστολή και η τωρινή
Εκτιμάμε ότι είναι μια πραγματική κοροϊδία, γιατί αυτοί που υποτίθεται ανταλλάσσουν τις επιστολές είναι αυτοί που πρώτοι εξυπηρετούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων ομίλων, είναι αυτοί που τους χρηματοδοτούν, είναι αυτοί που στηρίζουν την κερδοφορία τους με αυτές τις πολιτικές που περιγράψαμε όλες στο προηγούμενο, ακριβώς όλη τη συζήτησή μας αυτή, και ακριβώς δείχνουν ότι δεν αποτελούν, πώς να το πω, ούτε φόβητρο, ούτε θα τους ελέγξουν, ούτε υπάρχει περιθώριο να μπει χαλινάρι στο αδιφάγο κέρδος τους και στις σχεδιασμούς για κερδοφορία, αλλά χρειάζεται, για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσουν αυτοί οι όμιλοι. Πρέπει δηλαδή να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, πρέπει να υπάρξει κατάργηση των φόρων στα κάψιμα και στην ενέργεια, πρέπει να υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με αποκατάσταση πραγματική των τριετιών και όχι την κοροϊδία αυτή που υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί ξέρετε για να μπορέσεις να αυξηθεί η αγοραστική ικανότητα προϋποθέτει ακριβώς να υπάρχουν μισθοί, να έχουν πέσει φόροι, να έχουν πληρώσει αυτοί που πραγματικά κερδίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε την κερδοφορία 25% των ομίλων μέσα σε ένα επτάμηνο, και την ίδια ώρα ο μέσος μισθός, γιατί το μέσο πρέπει να υπολογίζουμε, το μέσο μισθό από το 2011 να έχει πέσει στο 14,8. Κύριε Παπαδάκη. Άρα, και η αγοριστική ικανότητα δεν είναι κάτι που μας προέκυψε γενικά, που θα φύγει με μια επιστολή παρακλητική στην von der Leyen, αλλά είναι συγκεκριμένες πολιτικές που τις έχει εξυπηρετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες. Ωραία, και να σας πάω λίγο στο θέμα της ενέργειας. Έρχεται χειμώνας. Σε εξέλιξη είναι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν από αρκετούς μήνες σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο ζεσθενόμαστε. Βέβαια, η Ελλάδα είχε λιγότερες παρενέργειες από το κλείσιμο της Τρόφιγγας συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, και σε δεύτερο χρόνο, αν η Ευρώπη έκανε αυτά που έπρεπε σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πόλεμο. Κοιτάξτε, καταρχάς η ακρίβεια δεν ταυτίζεται με τον πόλεμο, με την έννοια ότι είχε ξεκινήσει η εκτόξευση της ακρίβειας 9 μήνες πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεύτερον, βεβαίως επιτείνεται από αυτή την εξέλιξη και βεβαίως την εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία, και το γεγονός ότι εκεί στη συνέχεια, γιατί υπήρχε βεβαίως και από προηγούμενα επεμβάσεις και πραξικοπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ουκρανίας, ακριβώς γιατί τι κρίνεται στην Ουκρανία, μεγάλα συμφέροντα για πλουτοπαραγωγικές πηγές, για κρίσιμες γης και ταυτόχρονα για μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό κρίνεται και ο έλεγχος αυτών των περιοχών αυτός είναι σημαδεμένος από αυτά τα συμφέροντα, και βεβαίως αυτή η αντιπαράθεση, βλέπουμε μια κλιμάκωση αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται, η οποία τροφοδοτείται και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, που για παράδειγμα εδώ ετοιμάζεται ψήφισμα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέει να μην υπάρχει περιορισμό στο πελινικές σε ρωσικό έδαφος, άρα αυτό σημαίνει κλιμάκωση και με πιο άμεση ακόμα πιο άμεση αντιπαράθεση ανάμεσα επιχειρησιακή του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα υπάρχει εμπλοκή και της χώρας μας με διευκολύνσεις, πυρομαχικά, όπλα. Όλα αυτά κοστίζουν στο λαό μας. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 175 δις που έχουν δοθεί επί της ουσίας στον πόλεμο, και η έκθεση Draghi προβλέπει για την επόμενη δεκαετία άλλα 500 δις στην λεγόμενη πολεμική οικονομία. Αυτή λοιπόν η πολεμική οικονομία, η μετατροπή δηλαδή της οικονομίας στη χρηματοδότηση των πολέμων και των εξοπλισμών, είναι αυτή που πραγματικά και σέρνει το γαϊτανάκι των ανταγωνισμών με τη Ρωσία, που απαντάει και αυτή με την θωράκιση της και νέες επιθέσεις,
Και ταυτόχρονα οι λαοί ματώνουν, γιατί και πληρώνουν την πολεμική οικονομία, τους εξοπλισμούς, γιατί εκεί καταλήγει ο λογαριασμός, και βεβαίως όλες τις συνέπειες πάλι οι ίδιοι τις δέχονται, τους 14 γύρους κυρώσεων που υπάρχουν, την ίδια ώρα που είναι και υποκριτική το υποτίθεται το μέτωπό τους απέναντι στη Ρωσία, γιατί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να αγοράζουν φυσικό αέριο από την Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Αμερική παίρνουν ουράνιο από τη Ρωσία, οπότε αυτά ξέρετε είναι υποκριτικές οι δίθεν ευαισθησίες τους απέναντι στον Πούτιν και όλα αυτά. Σύμμαχός τους ήταν άλλωστε μαζί. Κύριε Παπαδάκη, μέσα σε 20 δεύτερα, εσείς θα θέλατε μία άλλη Ευρώπη, μία άλλη στάση της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό τον πόλεμο, μέσα σε 20 δεύτερα, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ναι, οι λαοί δεν πρέπει να προσμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους Ρώσους, γιατί είναι ακριβώς αντίπαλοι τους, δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Πρέπει να παλέψουν για την απεμπλοκή από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, πρέπει να παλέψουν για τα δικά τους αυτοτελή συμφέροντα, για τη ζωή τους σήμερα, για αύξηση τους μισθούς, για να πέσουν οι τιμές, για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους καλύτερα, όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.